υπάρχει μια ολόκληρη παραϊστορία, δηλαδή μια ψευδής ανάγνωση της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας εν προκειμένου και ακόμη πιο ειδικά της ελληνικής επανάστασης, η οποία προσπαθεί να μας πείσει εδώ και δεκαετίες ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι δηλαδή η επανάσταση αυτή έγινε γιατί υπήρξε το φιλελεύθερο κίνημα στην, ο φιλελευθερισμός και εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη και γι' αυτό έγινε, αλλιώς δεν θα γινότανε. Ότι ακόμη χειρότερα, ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση. Δηλαδή έγινε η επανάσταση, την κάνανε ξέρω εγώ οι Σουηδοί, Κογκολέζοι, Εξωγήινοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, και μετά όταν δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος, δημιουργήθηκε και η εθνική συνείδηση. Λοιπόν, και παρόμοιες άλλες τερατολογίες, υπάρχουν και πιο ήπιες έτσι εκδοχές της, όπως το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε ποτέ, δεν υπήρξε, ήταν ένας μύθος, ο οποίος δυστυχώς αυτή η παρανοϊκή αντίληψη έχει επιβληθεί σε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινής γνώμης, ενώ η ύπαρξη του κρυφού σχολείου σε διάφορα σημεία του χώρου που κατήχανε οι Τούρκοι και που ζούσαν Έλληνες και σε διάφορες ιστορικές περιόδους είναι ένα από τα πιο ντοκουμενταρισμένα γεγονότα στην ιστορία. Πολύ πιο, έχει πολύ περισσότερες αποδείξεις για αυτό από ότι έχουμε για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς δεν υπήρχαμε. Λοιπόν, αυτό κατά την άποψή μου, την επιστημονική άποψη ως καθηγητής γεωπολιτικής, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης δυτικής ιμπεριαλιστικής ανάγνωσης της ιστορίας και έχει και ένα πολύ σκληρό, να το πούμε έτσι, στοιχείο πίσω της. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι η Ελλάδα είναι ο φυσιολογικός, ο νόμιμος αν θέλετε, κληρονόμος της αρχαίας Ελλάδας αλλά και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από ένα σημείο και μετά εξελληνίστηκε. Λοιπόν, και οι πραγματικοί κληρονόμοι είμαστε εμείς. Επίσης, είμαστε οι δημιουργοί του χριστιανισμού. Ο κανονικός, ο αρχικός, να το πούμε έτσι, ο πατερικός ο χριστιανισμός των πατέρων έγινε από αυτό, ακριβώς από αυτό, από Έλληνες πατέρες. Και μετά οι δυτικοί ολίσθησαν σε παρερμηνίες και για πολιτικούς άλλους λόγους και προσπάθησαν να καπηλευτούν την χριστιανική κληρονομιά. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι ένα κολοσιαίο πολιτισμικό μέγεθος στην έλλειψη πάνω του οποίου, στην αγνόηση του οποίου και στην καπηλεία του οποίου ολόκληρη η Δύση δημιούργησε την πολιτισμική της ταυτότητα λιγότερο ή περισσότερο. Βέβαια δεν διέκοψε και τους δεσμούς με την Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει και ένα πολύ ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα, φυσικά υπάρχει και σεβασμός, φυσικά υπάρχει και δέος για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και συμπάθεια και αγάπη και. Αυτό συνυπάρχει όμως με μία ζήλια, ένα φθόνο, ένα μίσος σε κάποιους χώρους και ιδιαίτερα δέστης σε κάποια κομμάτια των ελίτ, αυτό που είπα πριν, ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εσείς δεν πρέπει να υπάρχετε, γιατί αν υπάρχετε εσείς τότε μας τρώτε κατά κάποιο τρόπο, όχι μας τρώτε, μας σκεπάζετε. Είστε μεγαλύτεροι από εμάς ως πολιτισμικό μέγεθος και εμείς αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Λοιπόν, οπότε θα εφεύρουμε τις πάσης φύσεως θεωρίες της ασυνέχειας του ελληνικού έθνους, ότι δεν υπήρχατε, είχατε σβήσει φυλετικά, σε είχαν έρθει Σλάβοι κλπ. Και έγινε η επανάσταση για ταξικούς και για λόγους, επειδή ήταν πολιτικούς, ήταν το φιλελεύθερο κίνημα κτλ. Λοιπόν, στην Ευρώπη και για αυτούς τους λόγους έγινε, όχι γιατί υπήρχε θέμα εθνικής απελευθέρωσης και μετά λοιπόν δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος. Και ένας άλλος γεωπολιτικός λόγος, πολύ πιο σκληρός και ομός, που τον έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, είναι η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη, που είναι ακριβώς το φράγμα ενάντια στη Ρωσία. Είμαστε στην πιο κρίσιμη περιοχή του διεθνούς συστήματος και από ένα σημείο και μετά, στην ευρωπαϊκή ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα των δυτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και άλλων και λιγότερο της Γαλλίας, ήταν μην τυχόν και σπάσει αυτό το φράγμα η Ρωσία και βγει στην κομβικότερη θάλασσα του πλανήτη, που είναι η Ανατολική Μεσόγειος, γιατί τότε θα αλλάζανε οι παγκόσμιες ισορροπίες. Γι' αυτό λοιπόν, όπως μας μαθαίνανε οι εξαιρετικοί μας δάσκαλοι, όπως είπες πριν, στο δημοτικό μας το μαθαίνανε, ήταν το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα, διατηρούσαν ζωντανό το μεγάλο ασθενή, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να παίζει λοιπόν και αυτή τον ρόλο
του μεγάλου φράγματος ενάντια στη Ρωσία. Όταν όμως με την επανάσταση του 21 φάνηκε ότι πρέπει δημιουργείται και δεν μπορούσε να σταματήσει η δημιουργία του ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, γιατί επαναλαμβάνω ήταν αναπόφευκτο, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά αν θες, για το αν θα έχανε ή αν θα κέρδιζε η επανάσταση αν δεν γινόταν η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Τέλος πάντων, φάνηκε αναπόφευκτο αυτό. Τότε λοιπόν οι δυτικές δυνάμεις είπαν, εντάξει παιδιά, θα γίνετε ανεξάρτητοι, αλλά θα συνεχίζετε να παίζετε το ρόλο του φράγματος στην Ρωσία, και μάλιστα εσείς θα είστε και η δεύτερη γραμμή, η πιο σκληρή γραμμή άμυνας, γιατί οι Οθωμανοί έχουν πρόβλημα με τους Ρώσους και μπορούν να τους καταπιούν. Εσείς θα είστε η πιο ισχυρή, η δεύτερη γραμμή άμυνας. Έλα όμως που υπήρχε το λεγόμενο ελληνικό γεωπολιτικό παράδοξο, δηλαδή εμείς που έπρεπε να είμαστε το πιο κομβικό κομμάτι στην αντιρωσική αρχιτεκτονική, ήμασταν Ορθόδοξοι, και ο ελληνικός λαός σε πολύ μεγάλο βαθμό και κομμάτια των ελίτ τότε ήταν επίσης φιλορώσοι. Άρα λοιπόν, για να ακριβώς να παίξεις το ρόλο που έπρεπε να παίξεις, έπρεπε να υπάρχουν κάποια πράγματα. Πρώτον, το νέο αυτό κράτος δεν έπρεπε ποτέ να είναι πλήρως δημοκρατικό. Ποτέ. Δεν έπρεπε, με την έννοια ότι η βούληση της πλειοψηφίας του λαού δεν έπρεπε να αντανακλάται 100% στην εξουσία. Γιατί αν γινόταν αυτό το πράγμα, τότε μπορούσε να αυτός ο φιλορωσισμός, χαζός φιλορωσισμός, εγώ δεν δέχομαι ότι οι Ρώσοι είναι αδέλφια μας και τα λοιπά και είναι αυτοί που θα μας σώσουν και τα λοιπά, αλλά ήταν κάτι που υπήρχε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο φιλορωσισμός θα μπορούσε να σπρώξει αυτό τη χώρα στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, και τότε η Ρωσία θα βιώνει στη Μεσόγειο και τότε θα αλλάζει τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν έπρεπε ποτέ αυτό το κράτος να είναι αυτάρκες, δεν έπρεπε ποτέ να είναι πραγματικά ανεξάρτητο, και κυρίως δεν έπρεπε ποτέ να έχει συνέστηση του ιστορικού του βάθους και του εθνικού του μεγαλείου. Γιατί αν αντιλαμβανότανε πόσο μεγάλο είναι, τότε αυτομάτως θα αμφισβητούσε αυτό το ρόλο του κράτους πελάτη, του υπόδουλου κράτους, του κράτους εν πάση περιπτώσει που ανήκει σε μια ευρύτερη δομή και είναι ο φτωχός συγγενής. Ο μέγας Σερ Χάλφορντ Μακίντερ, ο ιδρυτής της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σκέψης, στις θέσεις και τις θεωρίες του δικού του και του Σπάικμαν βασίστηκε μετά ολόκληρη η αμερικανική ψυχροπολεμική στρατηγική, δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ πάνω σε αυτές τις θεωρίες. Λοιπόν, και το λέει ξεκάθαρα στο βιβλίο του «Δημοκρατικά ιδεώδη και πραγματικότητα», που είχαμε εκδώσει εμείς τότε στο Πανεπιστήμιο, στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο ως GeoLab, υπό τον Γιάννη Τομάζη. Λέει ότι αν η Ελλάδα περάσει στη σφαίρα επιρροής της χερσαίας δύναμης, δηλαδή της Ρωσίας, η Ρωσία θα κατακτήσει τον κόσμο. Τέλος. Δεν είναι να το συζητήσουμε. Λοιπόν, και άμα αυτό το πιστεύουνε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η στρατηγική ισχύει και ίσχυε. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι θεωρίες περί ασυνέχειας του ελληνικού έθνους, περί ότι την επανάσταση την κάνανε οι Σουηδοί, οι Κογκολέζοι, δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι, και μετά δημιουργήθηκε το ελληνικό έθνος, ότι η επανάσταση ήταν ταξική, η επανάσταση ήταν αποτέλεσμα του φιλελεύθερου κινήματος, ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο, ότι ζούσαμε μια χαρά υπό τους Οθωμανούς, ότι όλος αυτός ο μηδενισμός, αυτό που έχει επικρατήσει να λέμε οι έθνοαποδομητές, δεν είναι απλώς και μόνο, που και αυτό είναι βέβαια, δεν είναι απλώς μόνο ιδεολειπτικοί άνθρωποι οι οποίοι για χύψη λόγους μισούν την ίδια τους την πατρίδα. Είναι και κομμάτι μιας ευρύτερης γεωπολιτικής μηχανικής, η οποία αυτή η γεωπολιτική μηχανική θέλει να μικρύνει το ελληνικό έθνος, κυρίως δε στην ιστορική του διάσταση.